Αυτή η ταινία είναι αφιερωμένη σε μια πολύ γενναία και σημαντική γυναίκα που ήταν 90 χρονών όταν την γνώρισα. Στο Παρίσι ήταν Εβραία, Γαλλίδα Πολωνέζα, κινηματογραφίστρια, πολιτική ακτιβίστρια, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και σύζυγος ενός από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς ντοκιμαντέρ του Γιορίς Ίβενς. Τον γνώρισε όταν εκείνη ήταν στα 30 της και εκείνος ήταν ήδη 60 χρονών. Και ταξίδεψαν μαζί για 30 χρόνια παντού σε όλο τον κόσμο και υπήρξαν μάρτυρες των σημαντικότερων πολιτικών και κοινωνικών αναταράξεων εκείνης της εποχής, όπως τον πόλεμο του Βιετνάμ, το κίνημα ανεξαρτοποίησης στην Αλγερία και πήγαν πολλές φορές στην Κίνα, μετά τις εξεγέσεις που διέρχεσαν 1,5 χρόνο, για να καταγράψουν αυτό που προερχόταν από την καινούρια Κίνα. Και έπειτα η Μαρσελίν μόνη της, καθώς ο σύζυγός της είχε ήδη πεθάνει, επέστρεψε στο Auschwitz όταν ήταν πάνω από τα 70 και κινηματογράφησε το πρώτο έργο μυθοπλασίας με τους Ανούκ Εμέ και Αγκούστ Ντιλ, ο οποίος επίσης συμμετέχει και στη δική μου ταινία. Και μετά ήρθε μια στιγμή που η Μαρσελίν δεν μπορούσε πια να κάνει άλλες ταινίες και έτσι ξεκίνησε να γράφει και έτσι την γνώρισα γιατί διάβασα ένα άρθρο για το δεύτερο της βιβλίο. Την συνάντησα στο Παρίσι και της είπα ότι θέλω να κάνω μια ταινία για εκείνην. Δεν ήμουν βέβαια η πρώτη που ήθελε να κάνει μια ταινία για εκείνην. Πολλοί άλλοι της το είχαν ζητήσει, αλλά για διάφορους λόγους ποτέ δεν είχε συμβεί. Οπότε βρεθήκαμε εκεί και τελικά κάναμε την ταινία πέρυσι το 2018 και μετά το τελευταίο γύρισμα η Μαρσελίν πέθανε. Παρόλο που η πρωταγωνίστριά μας ήταν πάνω από 90 χρονών, σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα την χάναμε τόσο γρήγορα.
και κατά κάποιο τρόπο αισθάνομαι ότι έχω την κληρονομιά της στα χέρια μου ή μάλλον στα χέρια μας, γιατί την έκανα την ταινία με όλη την ομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που ταξιδεύουμε τον κόσμο μαζί με εκείνην κατά κάποιο τρόπο και που έχουμε έρθει και εδώ στα Χανιά. Νομίζω ότι η Μαρσελίν, παρόλο που ήταν μεγάλη γυναίκα όταν τη γνώρισα, ήταν πάντοτε μία αγωνίστρια, μία γυναίκα αγωνίστρια. Ένα πρότυπο για τις γυναίκες και για την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και για μένα ήταν πολύ σημαντική, γιατί πάντοτε ο σύζυγός της ήταν εκείνος που διακρινόταν περισσότερο για τα ντοκιμαντέρ. Ήταν αυτός που έκανε όλες αυτές τις ταινίες, ενώ στην πραγματικότητα τις έκαναν μαζί. Από όταν παντρεύτηκαν, έκαναν πάρα πολλές ταινίες, πάνω από 20-25 ταινίες. Όμως ο ρόλος της μέσα σε αυτές δεν αναγνωρίστηκε. Οπότε θεώρησα ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για να αναδειχθεί εκείνη και το δικό της έργο μέσα σε όλη αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και ανυπομονώ να δω και τις υπόλοιπες ταινίες αυτού του τόσο ενδιαφέροντος φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Συνήθως, όταν θέλω να κάνω μια ταινία, δεν επιλέγω πολιτικά θέματα. Διάβασα το ημερολόγιο ενός από τους δύο στρατιωτικούς που πραγματοποίησαν το πραξικόπημα και που πήγε στο ραδιόφωνο να ανακοινώσει ότι γίνεται το πραξικόπημα. Μέσω του ημερολογίου ήρθα αντιμέτωπος με αυτό το περιστατικό που ανέφερε για τη μέρα που πήγε να κάνει την ανακοίνωση στο ραδιόφωνο ότι δεν μπορούσε να βρει τεχνικό και άλλα. Έμεινα έκπληκτος και πήρα την απόφαση να κάνω μία ταινία πάνω σε αυτό. Σκέφτηκα ότι αυτό θα είναι αστείο και ταυτόχρονα σοβαρό, οπότε μου ήρθε κάπως έτσι. Αυτή η ταινία φυσικά και έπρεπε να προετοιμαστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι μια ιστορική ταινία, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και σχεδιάσαμε σχεδόν τα πάντα. Δεν υπήρχε καμία σύμπτωση. Έχω ακούσει πράγματα για την Κρήτη από την παιδική μου ηλικία και ήμουν περίεργος πραγματικά όταν έλαβα την πρόσκληση για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Την αποδέχτηκα με χαρά και ήθελα να έρθω εδώ. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ στην Κρήτη. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχει εξαιρετικούς συνεργάτες, ανθρώπους, εθελοντές, πολυπληθές κοινό. Σίγουρα πρόκειται για ένα νέο φεστιβάλ, το οποίο έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ένα εξαιρετικό φεστιβάλ που θα καθιερωθεί. Γνωρίζω αυτό το φεστιβάλ εκ των έσω πολλά χρόνια και αυτό που έχω να πω είναι ότι η συνέχιση της ανάπτυξης που έχει τόσο στο εκπαιδευτικό πεδίο που από το πρωί ο χώρος εδώ του Πνευματικού Κέντρου Χανίων γεμίζει με παιδιά, μετά μέσα στην υπόλοιπη μέρα γίνονται δράσεις, το απόγευμα έχει προβολές από τις 6 μέχρι το βράδυ. Αυτό από τη μία μεριά δίνει τη δυνατότητα στους κριτικούς να παρακολουθήσουν ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ πολύ ψηλού επίπεδου, ταινίες τις οποίες θα χρειαζόταν να πάνε σε κάποιο πολύ μεγάλο φεστιβάλ ή στο εξωτερικό ακόμα για να τις παρακολουθήσουν. Και από την άλλη μεριά δίνει τη δυνατότητα στους κινηματογραφιστές να συναντηθούν, να συζητήσουν. Αυτό είναι πάντα ένας τρόπος για να ανταλλάσσουμε ιδέες, για να προχωράμε αυτά που κάνουμε. Φέτος συμμετέχω με ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο λέγεται Σολωμός, μιλάει για έναν άνθρωπο από την Κύπρο, ο οποίος ζει στα Χανιά και είναι άστεγος. Και είναι η δική μου ματιά πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια, και το πώς βλέπει κάποια πράγματα.